Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα. Καλώς σας βρήκαμε, θα πω εγώ. Καλή. Είναι Μεγάλη Τρίτη. Ανταμώσαμε και πάλι, ναι, Μεγάλη Έτσι. Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας στέλνετε, που υπάρχει αυτή η διάδραση, ακόμα και αυτές τις κατανοητικές μέρες που διανύουμε. Παντάνα Σατέλιο, Ευγενία Σουλιωτάκη, Νίκη Μπελαδάκη, όμορφη παρέα πάλι σήμερα. Εννοείται, και σήμερα είναι 23 Απριλίου. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα συνήθως, ανάλογα τώρα την εποχή έτσι, και το χρόνο που διανύουμε, είναι ανοιχτά τα σχολεία και γίνονται πάρα πολύ αξιόλογες δράσεις και στα σχολεία. Και όχι μόνο, και στα μουσεία, έτσι, σε διάφορα ιδρύματα. Σήμερα όμως, επειδή είναι Μεγάλη Τρίτη και επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, όχι όλοι. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας έναν εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός, είναι και συγγραφέας. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως είναι πάντα παρέα με βιβλία, είναι έτσι το εργαλείο για να διαβάσει κάποιος ένα βιβλίο, ένα καλό βιβλίο. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε έναν εκπαιδευτικό και ένα συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία και νομίζω ότι είναι ειδικός και μπορεί να μας μιλήσει για το βιβλίο. Κύριε Νίκο Μετζίνη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Χάρηκα για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είστε ένας εκπαιδευτικός, είστε ένας συνδικαλιστής, ασχολείστε πολλά χρόνια με τα κοινά, ασχολείστε με πολλά πράγματα και με τη συγγραφή. Και εμείς θέλουμε να μας μεταφέρετε στον κόσμο της συγγραφής. Ο τίτλος που μου αρέσει περισσότερο είναι ο τίτλος του δασκάλου. Θεωρώ τον εαυτό μου δάσκαλο. Τώρα, συγγραφή είναι μεγάλη λέξη να την πει. Θεωρώ ότι είμαι ένας συγγραφιάς. Όντως γράφω, έχω εκδώσει 3 βιβλία. Δουλεύω, μου αρέσει η γλώσσα και η συγγραφή, όπως πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο είναι εργαλείο δουλειάς για μας. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να προχωρήσεις. Από μικρά τα παιδιά πρέπει να τα μάθεις να αγαπάνε το βιβλίο, ώστε να μπορείς να προχωρήσεις αργότερα στην επιστήμη κλπ. Μέρα του βιβλίου σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο όντως. Το είπατε πολύ σωστά στον πρόλογό σας, ότι κατά τη διάρκεια που δεν είναι διακοπές του Πάσχα όπως είχε φέτος. Γίνεται σήμερα ένας οργασμός στα σχολιά, παρουσιάσεις βιβλίων, φιλοξενούμε συγγραφείς, οι βιβλιοθήκες ζωντανεύουν. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Όμως και σήμερα, παρότι είναι μεγάλη εβδομάδα, νομίζω μπορούμε να πούμε 5 πράγματα για το βιβλίο. Μπορούμε να πούμε και να υπογραμμίσουμε ότι οι γονείς με την ευκαιρία του Πάσχα μπορούν να χαρίσουν ένα βιβλίο στα παιδιά τους. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, τόσο πολύ όμορφα παιδικά βιβλία, τόσο πολλά βιβλία και για εμάς τους μεγάλους άλλωστε. Που είναι ένα πολύ καλό δώρο. Και να θυμηθούμε αυτή τη μέρα, πέθαναν σαν σήμερα ο Θερβάντες και ο Βίλιαμ Σέξπιρ και εξαιτίας τους από την UNESCO ονομάστηκε Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου. Θεωρώ ότι μπορούμε να τη γιορτάσουμε λοιπόν αυτή τη μέρα. Εννοείται. Και γιατί όχι να μην τη γιορτάσουμε με ένα τέτοιο δώρο, όπως είπατε, όπως είναι το βιβλίο, αλλά και γιατί όχι να μην προτρέψουμε τα παιδιά και τους ενήλικες να γράψουν. Να μπουν σε αυτόν τον κόσμο της γραφής, ο οποίος είναι και μαγικός, αλλά και μας προσφέρει και μια ψυχανάλυση, προσωπική ψυχανάλυση. Μια ψυχική, ναι. Θα έλεγα, πρώτα απ' όλα ενδοσκόπηση, να ψάξεις τον εαυτό σου για να μπορείς να εκφράσεις προς τα έξω πράγματα. Πρέπει να είσαι το γνώτης αυτών. Αυτό που είπατε, το ονομάζουμε εμείς στα σχολεία δημιουργική γραφή. Ήδη δουλεύετε από τις μικρές τάξεις. Προσπαθούμε τα παιδιά να μάθουν να εκφράζονται με τον γραπτό λόγο. Πάσχουμε στην εποχή μας. Το διαδίκτυο έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, στερεί. Όλοι γνωρίζετε το chat, πόσο εύκολα συγκεκριμένες λέξεις, τα γκρίνγκλις, πόσο στερούν την πλούσια γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα. Η δημιουργική γραφή λοιπόν έρχεται να δώσει πράγματα εδώ πέρα. Να δώσει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας που πραγματικά είναι σημαντικός. Και μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν μέσα από εκεί. Και οι μεγάλοι βέβαια, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, εσείς, κάνετε μία εψιλόν. Είναι σημαντικός ο ρόλος σας. Να τονίσετε και το κάνετε από τις φορές που έχω παρακολουθήσει και με τα θέματα που επιλέγετε, αλλά και με τον λόγο σας, να υπογραμμίσετε αυτό ακριβώς, τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας, είτε έντυπης γραφής, είτε προφορικής. Και είναι και καμιά φορά μας φέρνει και βιβλία και παροτρύνουμε το κοινό για όλα τα γούστα, τι θα διαβάσει, τι θα μπορούσε, τι θα είναι ευχάριστο, τι όχι, τι του ταιριάζει το καθένα. Οπότε ναι, προσπαθούμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και αν θέλετε να είμαστε λίγο επικαιροί, έρχονται εκλογές. Και λέω σε πάρα πολλούς φίλους και φίλες υποψήφιους και υποψήφιες ότι να είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό να δείξετε την ευαισθησία σας και προς το βιβλίο με κινητές βιβλιοθήκες, εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων βιβλιοθηκών, πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν και είναι και ευκαιρία, αν θέλετε, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να γίνουν καλύτερα πράγματα και περισσότερα πράγματα στον χώρο αυτό. Μακάρι, και είναι και μεγάλη συζήτηση αυτή η δυστυχώς κρίμενη. Όντως. Και με βάση αυτό, διάβασα σήμερα ότι θα γίνει λόγω της ημέρας μία συνάντηση στην Αθήνα με τους δημάρχους των Αθηνών, που λέγεται και θα είναι ανοιχτή προς το κοινό.
που λέγεται Βιβλίο Η Δύναμη του Πολίτη. Πράγμα. Ναι. Τι έχει η Αθήνα γιορτάσει και φέτος ήταν πρωτεύουσα του βιβλίου σε επίπεδο Ευρώπης, θα έλεγα. Και έχουν γίνει πραγματικά σπουδαίες εκδηλώσεις. Όμως εμείς, αν δεν θέλουμε να είμαστε μια, πώς να το πω, μια περιφέρεια της Αθήνας, που η πόλη μας, το Ηράκλειο, είναι μια ζωντανή πόλη και όλη η Κρήτη. Θα μπορούσαμε πραγματικά, εγώ το επισημαίνω και επιμένω σε αυτό, να πιέσουμε τους υποψηφίους να δώσουν προτάσεις, να διαγωνιστούν αν θέλετε πάνω. Ποιος κάνει την καλύτερη πρόταση πάνω εκεί, ποιος προτείνει πράγματα, μπορούν να υλοποιηθούν, είναι βασικό. Για μένα το βιβλίο, πέρα από εργαλείο δουλειά στην εκπαίδευση, είναι εργαλείο πολιτισμού. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εκφραστεί ο πολίτης, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Και είμαστε και μια πόλη η οποία διακρίνεται για τον πολιτισμό της και δυστυχώς η δημοτική μας βιβλιοθήκη μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται ανοιχτός οργανισμός προς τους πολίτες. Είστε αρκετά νέες, δεν θυμάστε ότι για επί σειρά ετών η Βικελαία Βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε ένα κατάλληλο χώρο με στιβαγμένα τα βιβλία. Έχω υπάρξει κι εγώ εκεί. Ξέρω, έχετε... Μπράβο, το θυμόμαστε. Θα δείτε πραγματικά, ήταν άθληση δίκη. Ευτυχώς. Τώρα άνοιξε στο καινούριο πραγματικά μαγευτικό κτίριο και πιστεύω ότι είναι ένας πραγματικά φάρος πολιτισμός στην πόλη. Είναι. Θέλουμε δουλειά ακόμα, αλλά θα επανέλθουμε σε άλλη μας συζήτηση εκεί. Εμείς έχουμε εδώ μαζί μας κάθε μία και από ένα άλλο βιβλίο. Έχετε έτσι γράψει τρία προσωπικά βιβλία, έτσι, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τρία, ναι. Το πιο πρόσφατο είναι «Πες μου μια λέξη από έψιλον». Και το προηγούμενο ήταν «Πολιτείες αθέατες». Ναι. Και το δικό μου είναι ένα που λέει «Έφλεκτη πόλη» λέγεται. Και τα τρία, τα δύο μάλλον πρώτα είναι μυθιστορήματα ιστορικά με κέντρο και δράση το Ηράκλειο. Παρότι δεν είμαι Ηρακλειώτης, είμαι ξενομπάτης όπως λέτε στην Κρήτη. Είμαι Ηρακλειώτης εξ επιλογής. Διάλεξα να μείνω εδώ, μένω εδώ, αγαπώ τον τόπο εδώ, με τα αρνητικά του, τα θετικά του. Τα δύο πρώτα λοιπόν είναι ιστορικά, διαδραματίζω στο Ηράκλειο. Το πρώτο στην Ενετική εποχή και το άλλο στην περιοχή του Λάκου το 1920. Το τελευταίο, το τρίτο, είναι μια συλλογή διηγημάτων πάλι για τις πόλεις που έχω ζήσει. Γιατί κατάγομαι από το Αίγιο, αλλά έχω ζήσει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάποιες άλλες πόλεις. Με τους απλούς ανθρώπους των πόλεων αυτών. Βέβαια. Θα γράφατε ποτέ ένα παιδικό βιβλίο, όντας εκπαιδευτικός? Να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το παιδικό βιβλίο είναι το πιο δύσκολο είδος βιβλίου. Γι' αυτό το ρωτάω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρά την πληθώρα παιδικών βιβλίων που έχουμε, δεν είναι εύκολη η γραφή του. Επίσης, χρειάζεται να επιλέξουμε με μεγάλη προσοχή. Δεν φτάνει το φανταχτερό εξώφυλλο, τα ωραία χρώματα και τα σχέδια για το παιδί μας. Πρέπει ο γονιός, ο εκπαιδευτικός, να μελετήσει το παιδικό βιβλίο που έρχεται στα χέρια του και μετά να το προτείνει. Να αποφύγει λοιπόν το διδακτισμό, ένα στήρο διδακτισμό. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει αυτό, πρέπει το άλλο. Και να δει μέσα θετικά πράγματα που πρέπει να δώσει στα παιδιά. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να το πω, ναι, δουλεύω λίγο στο παιδικό, αλλά δεν τολμώ ακόμα να το εκδώσω, να σας πω την αλήθεια. Καλό είναι να σκίζεις πρώτα, να κρύβεις, να πετάς και μετά όταν έρθει η ώρα του. Άλλωστε, τα βιβλία έχουν μια δικιά τους ψυχή. Αυτά θα σου πω μπορεί να τα βγάλεις. Μπορείς να γράψεις πολλά πράγματα και γράφω αρκετά πράγματα, αλλά θα έρθει η στιγμή τους να βγουν στην επιφάνεια. Είναι σαν αυτά τα βαθιά, τα εσωτερικά αισθήματά μας που υπάρχουν μέσα μας, αλλά περιμένουν το κατάλληλο κλικ για να εκφραστούν. Όσον αφορά το παιδικό βιβλίο, είχαμε πει και στο θέατρο το παιδικό. Μας είχαν πει εδώ οι κύριοι που είχαν έρθει, οι ηθοποιοί ήταν, ότι είναι και το πιο δύσκολο το παιδικό. Το δηλαδή είναι απαιτητικό κοινό. Γιατί το κοινό, είτε αναγνωστικό είτε θεατρικό, το παιδικό, δηλαδή τα παιδιά μας, είναι οι πιο αυστηροί κριτές μας. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν τον κοινωνικό καθώς προϋπισμό που έχουμε εμείς, που μπορούμε να καθίσουμε σε μια παράσταση, να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να πούμε καλό ήταν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα παιδιά, εάν δεν τους αρέσει είτε το βιβλίο, θα το πετάξουν, είτε το θεατρικό, θα αρχίσουν τη φασαρία, θα σηκωθούν, θα αρχίσουν. Έτσι. Είναι πάρα πολύ επίμπονη η προσπάθεια που πρέπει να γίνει κάποιος για να γράψει παιδικό βιβλίο. Από τα χρόνια που είστε στην εκπαίδευση, που είναι αρκετά. Δεν είμαι τόσο πολύ μεγάλος, αλλά είναι αρκετά όντως. Έχετε όμως αρκετά χρόνια δραστηριότητας. Όλα αυτά τα χρόνια, ποιες αλλαγές παρατηρείτε εσείς πάνω στο κομμάτι αυτό, στον κλάδο αυτό, γιατί μιλάμε για εξωσχολικό βιβλίο κυρίως αυτή τη στιγμή. Υπάρχει έτσι αυτή η όχι παρέτηση, το κοινό τέλος πάντων, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, ναι, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Έχουν γίνει καλύτεροι, έχουν γίνει χειρότεροι, έχουν αφήσει το βιβλίο, έχουν πάει περισσότερο που στραφεί περισσότερο στο βιβλίο. Τι παρατηρείτε? Να το ομολογήσω. Από την εποχή που πρώτο μπήκα στην εκπαίδευση, πάνε σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι τώρα πραγματικά έχει γίνει μια επανάσταση στον χώρο του σχολείου. Έχουν γίνει μικρές, σιωπηλές επαναστάσεις. Όσον αφορά το χώρο του βιβλίου, τώρα του εξωσχολικού, όντως,
υπάρχουν και περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Φέτος, παραδείγματι, χρηματοδοτούνται εκατοντάδες βιβλιοθήκες σχολικές ανά την Ελλάδα με το ποσό των 30.000 ευρώ προκειμένου να αγοραστούν νέα σύγχρονα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, μπαίνει στη διαδικασία η πρόσληψη ανθρώπων ειδικών πάνω στο βιβλίο. Γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Να κάνουμε το στόχο. Να κάνω το στόχο. Φαντάζομαι εσείς αλλά... έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αυτό έχει ακόμα μείνει σε αναμονή των σπουδών σας. Υπάρχει πάντως μια πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση και πράγματι οι γονείς αναζητούν και εκπαιδεύσει το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικό για μένα που ίσως είναι αρνητικό. Η υπερπροσφορά και η υπερπληθώρα των εκδόσεων που ουσιαστικά μέσα από αυτή την υπερπροσφορά καλύπτονται, αν θέλετε, και τα διαμαντάκια που θα έπρεπε να βγουν στην επιφάνεια. Όμως πράγματι γίνεται σπουδαία δουλειά και από τους συναδέλφους αλλά και από την αγάπη των γονιών να προσεγγίσουν. Έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι το βιβλίο δεν είναι ένα δωράκι το οποίο το παίρνουμε και το αφήνουμε και σε μια βιβλιοθήκη να ταιριάζει με το έπιπλό μας, ας πούμε, έτσι που έχουμε στο σαλόνι μας. Το βιβλίο είναι ένα ανοιχτό μπροστά μας, να ανατρέχουμε σε αυτό, να βρούμε πράγματα που μας εμπνέουν κλπ. Εσείς από προσωπική εμπειρία, πώς βλέπετε τα παιδιά στις μέρες μας, είναι κοντά στο βιβλίο ή λόγω της τεχνολογίας και όλα αυτά, Facebook, παιχνίδια, έχουν λίγο απομακρυνθεί. Έχω ένα φίλο που αγαπάει πάρα πολύ τα notebook και τα ψηφιακά βιβλία. Θεωρεί ότι η τεχνολογία, και εγώ το πιστεύω εν μέρη, δεν είναι αντίπαλο στο βιβλίο. Η τεχνολογία μπορεί να είναι και βοηθός. Δηλαδή, ένα παιδάκι ξέρει από πολύ μικρό να χρησιμοποιεί ένα τάμπλετ άνετα για να μην έχει έρθει ποτέ σε επαφή με το χαρτί ενός βιβλίου. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το τάμπλετ ως εργαλείο να το προσεγγίσει μέσα από ένα βιβλίο στο τάμπλετ. Ένα e-book. Ναι. Ένα e-book που μπορεί να το ξεφυλίσει. Ακόμα και τον ήχο της σελίδας να ακούσει την ώρα που. Σας λέω, υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέσα. Εξαρτάται τώρα από τον έξυπνο, αν θέλετε, και δάσκαλο, εκπαιδευτικό και τον γονιό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα προκειμένου να προσεγγίσει το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο είναι άλλο πράγμα. Είναι η μυρωδιά του. Είναι η αίσθηση της αφής στα χέρια σου. Είναι φίλος. Είναι φίλος πραγματικά που το έχεις βάλει ίσως στο ράφι της βιβλιοθήκης. Αλλά, ναι, αλλά ανατρέχεις αυτό. Δηλαδή πολλές φορές, πότε το διάβασα αυτό το βιβλίο. Φαντάζομαι κι εσείς θα έχετε τέτοιες εμπειρίες, αν έχετε αγαπήσει κάποιο βιβλίο. Ναι. Πολύ. Εκτός όμως από την ανάγνωση ενός βιβλίου, βλέπετε εάν τα παιδιά έχουν όρεξη να γράψουν οι ίδιοι μια μικρή ιστορία, ένα ποίημα. Υπάρχει μια τέτοια παρότρινση. Μας είπατε πριν για τη δημιουργική γραφή. Υπάρχει μια παρότρινση, αν θέλετε, από το χώρο του σχολείου και από έτσι γονείς που πραγματικά ενδιαφέρονται να δώσουν στα παιδιά τους με βάση τη δημιουργική γραφή, όπως σας είπα. Όντως, εκεί πάσχουμε λίγο. Όντως, η γραπτή έκφραση πραγματικά είναι και πιο σύνθετη, πιο δύσκολη και θέλει και περισσότερη, αν θέλετε, δουλειά πάνω σε αυτό. Τα παιδιά δουλεύουν. Είναι ανοιχτά. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ανοιχτά σε ό,τι του προσφέρουν. Εμείς οι μεγάλοι ευθυνόμαστε αν υπολοιπόμαστε κάπου. Εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας, να αγαπήσουμε περισσότερο τα παιδιά. Είτε τη γραφή, όπως είπατε, είτε το βιβλίο, είτε οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι εμείς έχουμε την ευθύνη. Άρα είναι πρόθυμα, ναι, πρέπει είναι να τους πρόξουμε είναι λίγο. Ανοιχτά. Απλώς θέλουν λίγο ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης κάθε εποχή. Άλλη εποχή η δικιά μου που πρώτο ξεκίνησε, άλλη εποχή τώρα τα παιδιά που έχουν τόσα σύγχρονα ερεθίσματα πάνω τους. Να ευχηθούμε λοιπόν να είναι θετικά μόνο τα ερεθίσματα και να συνεχίσετε κι εσείς να γράφετε. Αν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές που φιλοξενούν, αν θέλετε, ανθρώπους που ασχολούνται με τη συγγραφή, με το βιβλίο, που αφιερώνουν χρόνο γι' αυτό, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και αν υπάρχουν και εκπαιδευτικοί και γονείς που πραγματικά θεωρούν ότι το βιβλίο είναι εργαλείο δουλειάς, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο που λέμε. Είναι και προσπαθούσα να θυμηθώ τη φράση που διάβασα από το βιβλίο σας, ότι το χαρτί υπάκουο, όπως λέτε, και θα κλείσουμε νομίζω με αυτό, ότι το χαρτί είναι υπάκουο για κάποιον που έχει μια ιστορία να πει και να γράψει και είναι και ένας καλός φίλος, εκεί αυτό, με αυτό θα μείνουμε, ένας καλός φίλος που πρέπει να μας στροφεύει και σας ευχαριστούμε που και εσείς βοηθάτε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό. Και να συνεχίσετε να γράφετε. Να είστε καλά. Και περιμένουμε το παιδικό βιβλιαράκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.